Σε αυτό το βίντεο θα ταξιδέψουμε στον Άρη, τον κόκκινο πλανήτη. Ο Άρης είναι ο τέταρτος πλανήτης σε απόσταση από τον ήλιο και βρίσκεται εξωτερικά της Γης, αμέσως μετά. Παράλληλα, είναι και ο τελευταίος πετρώτης πλανήτης του ηλιακού μας συστήματος, καθώς από αυτόν και μετά όλοι οι άλλοι πλανήτες είναι αέριοι. Ο Άρης είναι γνωστός από την αρχαιότητα και κύριο χαρακτηριστικό του είναι το κόκκινο χρώμα του, που οφείλεται στη μεγάλη περιεκτικότητα του εδάφους σε οξείδιο του σιδήρου, η γνωστή μας σκουριά. Πράγματι, μπορείτε να τον δείτε στον νυχτερινό ουρανό ως ένα ετερόφωτο κόκκινο αστέρι. Και είναι τόσο εμφανώς κόκκινο που το άλλο αστέρι που φαίνεται επίσης κόκκινο βαφτίστηκε Αντάρης για χάρη του. Ο Αντάρης βεβαίως είναι άστρο κανονικό, ήλιος δηλαδή, και ανήκει στον αστερισμό του Σκορπιού. Ο Άρης έχει ακτίνα 3.390 χιλιόμετρα, η διάρκεια της μέρας του είναι 24 περίπου ώρες, η διάρκεια του έτους του είναι 687 γήινες ημέρες και διαθέτει δύο δορυφόρους, τον Φόβο και τον Δήμο, οι οποίοι ήταν κατά τη μυθολογία τα παιδιά του Άρη και συνοδοί του στα πεδία των μαχών. Η λέξωση που παρουσιάζει ο Άρης είναι 24,6 μοίρες, ενώ της Γης είναι περίπου 23,5. Είναι δηλαδή σχεδόν ίδια και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι έχει και αυτός ατμόσφαιρα, παρουσιάζει ένα πολύ παρόμοιο φαινόμενο εποχών. Καθώς μας είναι γνωστό ότι στο παρελθόν υπήρχε νερό σε υγρή μορφή στον Άρη, οι ερευνητές εξετάζουν το ενδεχόμενο απήκησης εκεί. Τα Mars Rovers, οι περιπλανητές του Άρη, είναι το Sojourner 1997, το Spirit και Opportunity 2004 και το Curiosity 2012. Σκοπός των αποστολών αυτών είναι η μελέτη του εδάφους και της ατμόσφαιρας, καθώς και αναζήτηση ενδείξεων ύπαρξης ζωής στον πλανήτη αυτόν. Αυτή τη στιγμή, η μόνη ενεργή αποστολή rover στην επιφάνεια του Άρη είναι το Curiosity. Η αποστολή του Curiosity, περιέργεια στα ελληνικά, έχει ως στόχο να μάθει εάν ο Άρης έχει ή είχε ποτέ συνθήκες κατάλληλες για να επιβιώσουν ζωντανοί οργανισμοί, ακόμα και μικρόβια, και εάν θα μπορούσαμε ποτέ εμείς οι άνθρωποι να ζήσουμε εκεί. Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τον ρομποτικό αυτόν εξερευνητή βάρους 899 κιλά που έχει διανύσει πάνω από 20 χιλιόμετρα στην επιφάνεια του Άρη? Στην ιστοσελίδα της NASA μπορούμε να γνωρίσουμε το Curiosity και τα βασικά του μέρη. Γνωρίζατε ότι το Curiosity μπορεί και βγάζει selfies? Η εικόνα της φωτογραφίας αποτελεί σύνδεση δεκάδων φωτογραφιών που τραβήχτηκαν με την κάμερα που βρίσκεται στην άκρη του ρομποτικού του βραχίωνα. Θέλετε να ακολουθήσετε το Curiosity στην αποστολή του μέσα από την οθόνη του υπολογιστή σας? Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της NASA και περιηγηθείτε στην επιφάνεια του κόκκινου πλανήτη. Επισκεφτείτε τον οδηγό της δραστηριότητας για περισσότερες πληροφορίες, αναλυτικές οδηγίες αλλά και πηγές.